Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Να είμαστε και πάλι εδώ με ένα καινούριο πρόσωπο, ακόμα ένας υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές. Έχω μαζί μου τον κύριο Όμηρο Αλεξάνδρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και για τον εαυτό του και θα μας απαντήσει κάποιες ερωτήσεις που έχουμε να του υποβάλουμε όσον αφορά για το τι μπορεί να προσφέρει και τι υπόσχεται στους υποψήφιους. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, πέστε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας, έτσι, ένα σύντομο βιογραφικό. Ναι, αγαπητέ Βασίλη, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να παρουσιάσω τον εαυτό μου και μια συνέντευξη για μένα στο πολύ επιτυχημένο κανάλι, το οποίο παρακολουθεί και η Παρηγία αλλά και η Κύπρη της Κύπρου. Θέλω να σας πω ότι με πολύ μεγάλη σκέψη και δισταγμό αποφάσισα να εμπλακώ στην πολιτική. Παρότι είχα πολλές προτάσεις στο παρελθόν, δεν το επιδίωξα, με δεδομένο ότι ο τρόπος που διεξάγεται η πολιτική στην Κύπρο δεν με έβρισκε σύμφωνο, γι' αυτό απήχα. Ωστόσο, έχοντας γράψει χιλιάδες άθρα, έχοντας κάνει πάρα πολλές διαλέξεις, έγινα γνωστός σε όλους τους Κύπριους, τους Ελλαδίτες, της Κύπρου και του εξωτερικού. Και τώρα που η Κύπρος βρίσκεται κυριολεκτικά στα τάρταρα, λόγω και της πανδημίας, αλλά και των άστοχων χειρισμών των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών, με παρότριναν να κάνω την παρέμβασή μου, και αυτόν κάνω. Και από τότε που το αποφάσισα, εδώ και 2 μήνες, πραγματικά εισπράττω μια μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Προσωπικά, έχω τελειώσει οικονομικά στην Ελλάδα. Μετά από τις σπουδές μου έχω δουλέψει στους PricewaterhouseCoopers, στην Ernst & Young, σε μια ελβετογερμανική εταιρεία οικονομικός διευθυντής, και τώρα εδώ και αρκετό καιρό διευθύνω το δικό μου ελεκτικό και λογιστικό γραφείο. Και παράλληλα έχω εμπλοκή και στα κοινά, γράφοντας διάφορα και κρίνοντας, αν θέλετε, το κατεστημένο, κυρίως με αφορμή το χρηματιστηριακό σκάνδαλο του 2000, που ήταν και η αφορμή, αγαπητέ Βασίλη, να εξαφανιστεί η μεσαία τάξη. Από τότε έχω γράψει χιλιάδες άθρα, έχω κάνει δεκάδες διαλέξεις, μέσα από αυτές έγινα γνωστός και η κοινωνία με στηρίζει τώρα στις εκλογές του Μάη. Από πού κατάγεστε, κύριε Αλεξάνδρου? Εγώ κατάγομαι από το χωριό Λιμνάτη Λεμεσού, της επαρχίας Λεμεσού. Σε ηλικία 3 χρόνων έχασα τον πατέρα και τον θείο μου, τους 2 ήρωες της κοινότητας, των αγώνων του 55-59. Έκτοτε προσπάθησα πάρα πολύ να σταθούμε και σαν οικογένεια στα πόδια μας. Αξίζει να σας πω ότι 12 χρονών, αγαπητέ Βασίλη, αναγκάστηκα να πάω να δουλέψω καλουψής για να ζήσω, και αυτό έγινε μέχρι και τα 15 μου χρόνια. Οπότε, βλέποντας πόσο σκληρή ήταν η δουλειά, είχα αποφασίσει ότι πρέπει να στραφώ πίσω στο σχολείο. Έρθα στο σχολείο στα 15 μου χρόνια. Άρχισα από την πρώτη τάξη, τελείωσα το πανεπιστήμιο και είμαι στην πατρίδα μου. Παρότι είχα κάποια πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό, προτίμησα να έρθω στη Κύπρο μας, την οποία περιγράφω πάντα και στα άθρα μου ως τον επίγειον παράδεισο που μας χάρισε ο Θεός. Πάνω σε αυτό το θέμα συμφωνήσω απόλυτα, 100%. Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε εμείς οι απόδημοι, κύριε Αλεξάνδρου, είμαστε πάρα πολλοί, ιδιαίτερα εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε ότι τουλάχιστον η μισή Κύπρος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Γύρω στις 400.000 κόσμος βρίσκεται εδώ. Υπάρχει ένα πολύ καυτό θέμα και θα ξεκινήσουμε αυτό και μετά θα πάμε στα άλλα. Είχατε αναφερθεί στην διαφθορά όσον αφορά το χρηματιστήριο. Είναι θέμα διαφθοράς, υπάρχουν και άλλα, αλλά προς το παρόν θέλω να παραμείνω σε αυτό το θέμα της αποδημίας, των αποδήμων, οι οποίοι
προσπαθούν επανειλημμένα να ενταχθούν εις τους δικαιούχους, να ψηφίζουν δηλαδή τους ανθρώπους που θα τους εκπροσωπούν στην κυβέρνηση και σε όλα τα άλλα. Και όσον αφορά και το θέμα το εθνικό, το κυπριακό θέμα, το οποίο είναι πολύ καυτό, γιατί πιο πολλοί είμαστε πρόσφυγες και τέλος πάντων εγκαταλείξαμε την πατρίδα γιατί δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε μετά την εισβολή, αναγκαστικά και βρεθήκαμε στο εξωτερικό, στα ξένα, και όμως πρέπει να σκεφτούν οι ηθήνοντες ότι τα δικαιώματά μας πρέπει να τα πάρουμε και να μπορούμε να τα ασκούμε. Και όσον αφορά το δικαίωμα του να ψηφίζει κάποιος, ο οποίος είναι κάτοχος διαβατηρίου και ταυτότητας, κυπριακής ταυτότητας και κυπριακού διαβατηρίου, όπως γίνεται και με άλλες χώρες, και την Ελλάδα και την Αγγλία και άλλες, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με την πατρίδα μας. Πώς βλέπετε αυτό το θέμα? Γιατί είναι θέμα το οποίο μπήκε στη Βουλή και δυστυχώς κάπου σταμάτησε και παρέμεινε εκεί. Ποιοι είναι οι λόγοι και γιατί νομίζετε ότι σταματά μέχρι εκεί, και πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη του θέματος? Εάν εκλεγείτε, θα το θέσετε σαν θέμα προς συζήτηση? Καταρχήν δηλώνω έκπληκτος, αγαπητέ Βασίλη, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμπλέκομαι στα κοινά, στην πολιτική, στα κοινωνικά και στα οικονομικά. Ήμουν πάντα εμπλεγμένος ως οικονομικός και πολιτικός αναλυτής. Πιστέψτε με, έχω εκπλαγεί από το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός της Κύπρου, η παροικία, δεν έχει το δικαίωμα ψήφου, ή αν θέλετε έχουν χίλια τόσα προβλήματα για να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν πολιτική άποψη. Αυτό είναι εκπληκτικό. Μένω άναυδος κυριολεκτικά, και όταν μου το αναφέρατε δεν το πίστευα. Πιστέψτε με, αυτό που γίνεται είναι εγκληματικό σε βάρος της παροικίας, αλλά και όχι μόνο της Αγγλίας, αλλά και στην Ελλάδα. Πολλοί από τους συμπολίτες μας να μην μπορούν να ψηφίσουν και να βγάλουν τον εκλεκτόν τους στην πολιτική. Και δεδομένου ότι εγώ πάντα πίστευα ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες της Κύπρου, πολύ πιο πατριώτες, πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, και είναι κρίμα πραγματικά να μην είναι σε θέση να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Και ιδιαίτερα στο θέμα της παροικίας, που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια χώρα που παίζει σημαντικότατο ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, και η παροικία εκεί θα ασκούσε πολύ μεγάλη επιρροή, αυτοί οι άνθρωποι, οι Κύπροι, οι συμπατριώτες μας, να μην μπορούν να έχουν λόγο στα πολιτικά πράγματα της Κύπρου. Είναι εκπληκτικό. Και αυτό που σας υπόσχομαι, σε περίπτωση που θα εκλεγώ, που υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό μέσα από αυτά που εισπράττω, σας υπόσχομαι ότι θα είναι ένα θέμα που θα παλέψω ιδιαίτερα, και σας το υπόσχομαι και θα το δείτε. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου, να πάμε σε ένα... είναι περίοδος τώρα η οποία κάνετε ένα αγώνα για να κερδίσετε τον κυπριακό λαό να σας ψηφίσει για να μπείτε στη Βουλή. Mm-hmm. Όμως πρόσφατα είχαμε δει κάποιες βολιδοσκοπήσεις από το ΡΙΚ, κάποιες έρευνες που έγιναν, και απέδειξαν αυτές οι έρευνες ότι τουλάχιστον τα 60% του πληθυσμού της Κύπρου δεν πάει να ψηφίσει, ούτε και είναι ευχαριστημένοι με τις εξελίξεις, καθότι δεν έχουν, λέει, εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή η εξέλιξη, και μπαίνοντας εσείς τώρα στην πολιτική, τι θα κάνετε για να αποκτήσετε την εμπιστοσύνη του ψηφοφόρου? Ακούστε, αγαπητέ Βασίλη, είναι όντως πολύ, πολύ, απογοητευτικά τα πράγματα. Οι πολίτες πραγματικά δεν εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα, και όχι άδικα, γιατί δυστυχώς ο κάθε πολιτικός που βγαίνει, και ιδιαίτερα ο πρόεδρος, ο οποίος παρεπιπτόντως με βάση το δοτό σύνταγμα έχει υπερεξουσίες, στην πορεία, ακόμα και να είναι ένας συνετός άνθρωπος,
Δυστυχώς οι υπερεξουσίες που έχει στα χέρια του εξελίσσεται να είναι ένας διεφθαρμένος και αυτόν παρατηρούμε διαχρονικά. Αλλά όχι μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος αποτυχάνει να πείσει τον κυπριακό λαό για τις καλές του προθέσεις, αλλά γενικά και τα κόμματα, αγαπητέ Βασίλη, και κυρίως μιλώ όταν μιλώ για κόμματα, μιλώ για τα τρία μεγάλα κόμματα εξουσίας, Αγγέλ, Δύση, Δίκο, από τα οποία, αν θέλετε, προήρθαν και οι πρόεδροι των τελευταίων 50 σχεδόν ετών, και ας τους κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Πού βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας? Στα τάρταρα κυριολεκτικά βρίσκεται. Δεν έχουν όραμα, δεν έχουν στόχευση, δεν έχουν συγκεκριμένη πολιτική. Όταν βγαίνουν στην εξουσία, εφαρμόζουν πολιτικές του ποδαριού και του αρπακόλα και ό,τι θέλει προκύψει. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο πολιτικό μας θέμα, στο κυπριακό. Συμβαίνει και στην οικονομία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Κύπρος βρίσκεται σε αυτήν την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και πιστέψτε με, μια χώρα η οποία δεν έχει οικονομική ευρωστία, τις επιβάλλουν πολιτικές. Σε αντίθετη περίπτωση που μια χώρα είναι οικονομικά ευρωστή, είναι ανεξάρτητη, δεν είναι προτεκτορά για το ξένο και επιβάλλει πολιτικές. Εδώ σε μια πατρίδα μη κατεχόμενη, που έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά και να έχουμε μια άμυνα καλή, να μπορούμε να αντισταθούμε στις επιβολές της Τουρκίας. Να σας πω ότι 8,5 περίπου δισεκατομμύρια εισπράξην από το Ταμείο Αμυντικής Θωράκησης του Κυπριακού Λαού έχει διασπαθιστεί και η Κύπρος είναι αυτή τη στιγμή μια ανοχήρωτη πολιτεία. Και τόσο δίνουν σημασία στην άμυνα που το τελευταίο διάστημα έχει μειωθεί η θητεία στους 14 μήνες. Και επίσης, ο πρόεδρος μας διόρισε δυστυχώς στο πόστο του Υπουργού Άμυνας έναν εκτιμήτη να κινείται. Αυτό λέει πολλά. Άρα η άμυνα μας είναι παντελώς ανύπαρκτη. Και αντιλαμβάνεστε, με μια πάνοπλη Τουρκία η οποία έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις σε εξοπλισμούς και επιβουλεύεται την ακεραιότητα της Κύπρου και την κατάληψη όλης της Κύπρου, αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας, να μην έχει στοιχειώδη άμυνα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο οι Κύπροι που δεν έχουν τη στοιχειώδη άμυνα να αντισταθούν στους Τούρκους, αλλά κάτι ανάλογο γίνεται και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό, ο ελληνισμός να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και να είναι έρμεων των ορέξεων των Τούρκων. Είναι πραγματικά, και εγώ πιστέψτε με, ένας άνθρωπος που έδωσε πατέρα και θείο στην ΕΟΚΑ, τον πατέρα μου δεν τον γνώρισα, αν θέλετε, τον γνώρισα μέσω από περιγραφές συναγωνιστών του και φουσκώνω από περηφάνεια για τον πατριωτισμό του, να μην μπορώ σε αυτήν την πατρίδα που υπεραγαπώ να νιώθω ότι υπάρχει μέλλον και για μένα και για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Ωραία. Είναι σχετικό το θέμα, λοιπόν, όσον αφορά αυτά που είπατε με τις εξελίξεις που υπάρχουν προς το παρόν και βλέποντας με απογοήτευση ότι οι Τούρκοι είναι απαιτητικοί και ζητούν πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, βάζοντας στο τραπέζι εκεί γραπτός την απέτησή τους για να συζητηθεί θέμα δύο κρατών. Λοιπόν, φτάνουμε στην περίπτωση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα οργανώσει ακόμα μία συνάντηση για να δει αν μπορέσουν οι δύο πλευρές και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι να βρουν τρόπο για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για να βρεθεί μια λύση. Εσείς ποιο όραμα έχετε και ποια λύση προτείνετε, πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθούν και τι πρέπει να κάνει δηλαδή η πλευρά μας για να φτάσουμε στο σημείο όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη λύση που είναι ήδη στο τραπέζι και συζητήθηκε και φτάσαμε στο Grand Montana και σταματήσαμε εκεί και περιμένουμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Καταρχήν, αγαπητέ Βασίλη, έχει γίνει ήδη η πενταμερής στην Ελβετία.
και όπως αναμένεται απέτυχε, γιατί οι Τούρκοι υποτίθεται, ακούστε, είναι πολύ σημαντικό, υποτίθεται ότι ζητούν διχοτόμηση. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι η τελευταία λύση που συμφέρει και επιδιώκει η Τουρκία για την ίδια είναι η διχοτόμηση. Να σας πω τη συλλογιστική μου. Οι Τούρκοι δεν είναι δυνατόν να θέλουν να γίνει διχοτόμηση, γιατί η πρόθεσή τους είναι να ελέγχουν, να τους ανοίγει το βόρειο μέρος και να ελέγχουν τις αποφάσεις του Νότου. Αν υπάρξει διχοτόμηση, αγαπητέ Βασίλη, το νότιο μέρος σαν ένα εξάρτητο κρατήριο Έλληνο-Κυπριακό θα είναι σε θέση να συνάπτει αμυντικές συμφωνίες, όπως π.χ. με το Ισραήλ ή με τη Γαλλία. Εσείς πιστεύετε ότι η Τουρκία θα την συνέφερε να υπάρχει γαλλικός και Ισραηλινός στρατός στην Νότια Κύπρο, κάτω από το υποβάστριο της? Όχι φυσικά. Ο διακαής της πόθος της Τουρκίας είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑΟ, μέσα από την οποία μια χαλαρή συνομοσπονδία με πολιτική ισότητα που την παραχωρήσαμε ήδη, να είναι σε θέση να παρεμβαίνει και στην Ευρώπη και να ελέγχει τις αποφάσεις και να μας έχει έναν κανονικό προτεκτοράτο, να μπορεί να μας ελέγχει και στο μέλλον να μας απορροφήσει με βάση το σχέδιο του Νιχάτ Ερήμ του 1955 από 5 σημεία, το οποίο έχουν σαν στόχο και σαν όραμα να προσαρτήσουν ολόκληρη την Κύπρο. Και πιστέψτε με, αυτό το σχέδιο συνεχίζεται με μεθοδικότητα και αυτό αποδεικνύει η στάση της Τουρκίας διαχρονικά. Πλην όμως οι ηγεσίες μας δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το απλό πράγμα, το οποίο είναι εξόφθαλμο. Και δεν φταίει μόνο η πολιτική ηγεσία της Κύπρου, φταίει και η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, η οποία είναι αποστασιοποιημένη. Δεν μπορεί να μου λέουν η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαραστέκεται. Η Ελλάδα, όπως και η Αγγλία, είναι και η Τουρκία, είναι οι top powers από το Σύνταγμα του 60. Πλην όμως η Τουρκία παρεμβαίνει, κάνει αυτά που θέλει, η Ελλάδα είναι αποστασιοποιημένη και έχοντας αυτήν την κατάσταση, η Αγγλία τι θέλετε να κάνει? Σίγουρα φαίνεται ότι δεν μας στηρίζει όσο πρέπει η Αγγλία, γιατί εμείς δεν στηρίζουμε τον εαυτό μας. Και φαίνεται ότι τα 83 εκατομμύρια στόματα στην Τουρκία είναι καταναλωτές. Οι Ευρωπαίοι έχουν τεράστιες επενδύσεις, περί τα 250 δις, στην Τουρκία, όπως και η Μεγάλη Βρετανία. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν μένεις πιστός σε αρχές και αξίες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορείς να έχεις μια λύση δημοκρατικών προδιαγραφών, δεν σου φταίνει ούτε η Ευρωπαίοι ούτε η Άγγλοι. Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Πραγματικά έχουν μια πολιτική τελείως λαθασμένη και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και υπάρχουν αδιέξοδα. Οι Τούρκοι αυτά τα εκμεταλλεύονται και σιγά σιγά εφαρμόζουν το σχέδιο τους που είχαν από το 1955. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται πραγματικά. Στο εθνικό θέμα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κύριε Αλεξάνδρου, γιατί λοιπόν αποφασίσετε να ενταχθείτε στην πολιτική? Τι προτάσεις έχετε και γιατί ο Κύπριος ψηφοφόρος πρέπει να ψηφίσει εσάς και το δικό σας, τη δική σας παράταξη? Αγαπητέ Βασίλη, εγώ έχω από το 2000, όπως έχω πει, δραστηριοποιηθεί και εκφράζω άποψη και στα οικονομικά και στα κοινωνικά και στα πολιτικά θέματα. Αν και δεν ήμουν πολιτικός, έχω ενδιατρίψει πάρα πολύ σε θέματα ακόμα και γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Παρακολουθώ τις διεθνείς εξελίξεις.
Ιδιαίτερα η διανόηση της Ελλάδας, οι πολιτικοί και οι οικονομικοί αναλυτές της Ελλάδας, τους οποίους έχω φίλους και συμβουλεύομαι, έχω πάρει πάρα πολλές γνώσεις σε αυτό το θέμα, αν και μη πολιτικός. Έχω την πεποίθηση ότι και λόγω καταγωγής δεν πρόκειται να υποστώ ένα σίγμα από αυτά στα οποία πιστεύω για χρόνια και πολεμώ. Είναι άλλωστε και γι' αυτόν τον λόγο που πάρα πολλοί συμπολίτες μου που με διαβάζουν για χρόνια με εμπιστεύονται και τώρα που η κοινωνία και η πατρίδα κινδυνεύει πραγματικά έχω μια τεράστια στήριξη. Τώρα, καταρχήν έχω σας είπα ότι για να μπορείς σαν χώρα να σταθείς στα πόδια σου οφείλεις να έχεις καλή οικονομία, ισχυρή οικονομία, να έχεις μια ανεξαρτησία για να μπορείς να είσαι και αξιόπιστος σύμμαχος σε κάποιες χώρες οι οποίες θέλουν να σε βοηθήσουν. Για παράδειγμα, στο θέμα οικονομία, δεν μπορεί μια χώρα να εξαρτάται πλήρως από τις υπηρεσίες και κυρίως τον τουρισμό. Αγαπητέ Βασίλη, είμαστε κατά 90% εξαρτώμενοι από υπηρεσία, από υπηρεσίες. Να σου δώσω να καταλάβεις τώρα, 96% πτώση στον τουρισμό, 57% πτώση στα έσοδα της κυβέρνησης και εξακολουθούμε και δανειζόμαστε από το εξωτερικό για να μπορούμε να έχουμε επιδόματα πείνας τη στιγμή μάλιστα που οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως οι πιο παλιοί, κάνουν πολύ ψηλούς μισθούς και δεν κάνουν το αυτονόητο να μεταφέρουν ένα μέρος των εισοδημάτων των υψηλά αμοιβόμενων και των πόλη συνταξιούχων και των κρατικών αξιωματούχων για να υπάρχει μια ανοιχτή διαβίωση από τους συμπολίτες μας των ιδιωτικών τομέων που περνούν πραγματικά πολύ δύσκολα. Εγώ έχω αναδείξει για χρόνια τώρα με επιστολές μου, με άθρα μου, με υποδείξεις μου στο Υπουργείο Οικονομικών την ανάγκη μετασχηματισμού της οικονομίας με περισσότερη έμφαση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, δηλαδή γεωργία και χτινοτροφία, γιατί έχοντας αυτούς τους τομείς πιο αναπτυγμένους, έχεις περισσότερη ασφάλεια και αυτάρκεια αγαθών, κυρίως σε περιόδους πανδημιών και πολέμων. Αυτό είναι αυτονόητο και στοιχειώδες. Δυστυχώς η κάθε κυβέρνηση κάνει πρόγραμμα σε βάθος πενταετίας. Για να μπορείς να έχεις σωστή οικονομία και να την μετασχηματίσεις, να είναι σε έναν μοντέλο υγιές και ισορροπημένο, πρέπει να επενδύσεις, πρέπει να ξοδέψεις και να έχεις τα ωφέλη μακροπρόθεσμα σε 15-20 χρόνια. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται στην εξουσία δεν το κάνει αυτό γιατί θεωρεί ότι έχει πολιτικό κόστος να ξοδέψει για να θρέψουμε τους καρπούς στο μέλλον. Σου λέει γιατί εγώ τώρα να ξοδέψω και να το καρποθεί η επόμενη κυβέρνηση. Για παράδειγμα. Ακριβώς, δυστυχώς. Αυτό είναι μικροπολιτική, δεν είναι εθνική πολιτική. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι για να μετασχηματίσεις την οικονομία θέλεις υποδομές, θέλεις όραμα και θέλεις και πατριωτισμό για να μην βλέπεις μειοπικά και μικροπολιτικά και κομματικά το θέμα του μέλλοντος της πατρίδας μας. Με αποτέλεσμα η Κύπρος αυτή τη στιγμή να εξαρτάται πλήρως από τις υπηρεσίες. Και σας λέω, σε περίπτωση που η πανδημία συνεχίσει και οι εξαγωγικές σε εμάς χώρες αποφασίσουν να κλείσουν τα σύνορα για να θρέψουν με τα υπάρχοντα αγαθά των πληθυσμών τους, εμείς σαν χώρα καθαρά εισαγωγική που δεν παράγουμε τίποτα, από πού θα ζήσουμε? Είναι επικίνδυνο. Αν συνυπολογίσουμε και σε αυτόν ότι υπάρχει και μόνιμη το constant threat από την Τουρκία, αντιλαμβάνεσαι πόσο ευάλωτη είναι η Κύπρος και πόσο εκτεθειμένη είναι απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Μάλιστα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κύριε Αλεξάνδρου, συμφωνώ απόλυτα με όσα λέτε. Είναι πολύ όμως μεγάλο αυτό το θέμα και καυτό. Δεν είναι το μόνο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν και άλλα, όμως ο χρόνος μας έχει τελειώσει και κάπου εδώ απλά ένα σύντομο μήνυμα στους ψηφοφόρους γενικά που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο
και με αυτό να κλείσουμε. Πέστε μας, θυμίστε μας πού είστε υποψήφιος και ένα σύντομο μήνυμα. Είμαι Αριστίντιν υποψήφιος με το κίνημα αλληλεγγύης στη Λεμεσό και θα έλεγα εν κατακλείδη και κλείνοντας, αγαπητέ Βασίλη, ότι ζητώ από τον κυπριακό λαό να μου δείξει εμπιστοσύνη, να δείξει εμπιστοσύνη και να στηρίξει την υποψηφιότητα μου και υπόσχομαι να τιμήσω στο ακέραιο την ψήφο του, η οποία θα επενδύσει στη δικαιοσύνη, την εθνικοφροσύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη. Ας δώσει λοιπόν ο κάθε συμπολίτης την εντολή σε μια καθαρή υποψηφιότητα όπως τη δική μου. Ας τολμήσει να πορευτεί μαζί μου σε νέες επιλογές, επιλογές λευτεριάς και δικαιοσύνης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξάνδρου, να είστε καλά. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και πάλι πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Χαιρετισμούς σε όλους στην παρικία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι.